Καλησπέρα σας. Τα μαθήματα των φυσικών επιστημών στο Δημοτικό προκαλούν πάντα ένα δέος στους μαθητές μας. Θεωρούν ότι είναι κάτι ξένο, κάτι δύσκολο, έξω από τις καθημερινές τους δραστηριότητες. Πολλές φορές οι λέξεις επιστήμη και επιστήμονας δημιουργούν συνειρμούς με κάποιους ερευνητές, απομονωμένους σε εργαστήρια, μακριά από την κοινωνία, να σκέφτονται και να κάνουν πειράματα. Αυτή η αντίληψη προσφέρει στους μαθητές υποσυνείδητα ένα άλοθη. Τα μαθήματα των φυσικών επιστημών δεν είναι για όλους και δεν χρειάζονται σε όλους. Είναι όμως έτσι? Οι φυσικές επιστήμες αναπτύχθηκαν παράλληλα με την κοινωνία και εξελίσσονταν πάντοτε σε συνάρτηση με τη λειτουργία της. Μέσα από την επίγνωση των φυσικών νόμων και τη συνειδητή εφαρμογή τους, έδωσαν στους ανθρώπους τη δυνατότητα να διαμορφώσουν την αλληλεπίδρασή τους με τη φύση, διατυπώνοντας όλο και πιο ορθολογικές θεωρίες και να κυριαρχούν όλο ένα περισσότερο στις φυσικές δυνάμεις και διαδικασίες. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει πραγματοποιηθεί αλματώδης πρόοδος στην επιστημονική γνώση και στα τεχνολογικά επιτεύγματα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μεταβάλλονται διαρκώς οι συνθήκες εργασίας των ανθρώπων, αφού τόσο η χειρονακτική όσο και η διανοητική εργασία ενσωματώνονται διαρκώς σε νέα, σύγχρονα μέσα παραγωγής. Αυτή η συνθήκη δημιουργεί νέες ανάγκες στον σχεδιασμό της μόρφωσης των μελλοντικών εργαζομένων. Η εισχώρηση των νέων τεχνολογιών και της ρομποτικής σε όλους τους κλάδους και στάδια της εργασίας καθιστά σαφές πως αυτή θα εξειδικεύεται όλο και περισσότερο. Με βάση τα παραπάνω, τόσο στα προηγούμενα όσο και στα νέα προγράμματα σπουδών, τίθενται ξεκάθαρα οι στόχοι του κεφαλαίου για το πώς επιθυμεί τον μελλοντικό εργαζόμενο. Διαβάζουμε λοιπόν στο ΦΕΚ της Φυσικής των νέων προγραμμάτων σπουδών. Οι βασικοί οριζόντιοι προσανατολισμοί της συγγραφής του συνόλου των προγραμμάτων σπουδών είναι να υποστηρίξουν τους μαθητές προκειμένου να αποκτήσουν δεξιότητες αναστοχαζόμενων ανθρώπων που μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν, πώς να ερευνούν και πώς να γίνονται δημιουργικοί και αποτελεσματικοί. Στην ουσία, μιλάμε για την εφόρο εκπαίδευση και τη διαβίου μάθηση, προκειμένου να γίνουν ευέλικτο εργατικό δυναμικό. Να καλλιεργήσουν δεξιότητες με τις οποίες θα αξιοποιούν τις γνώσεις τους και θα παράγουν νέα γνώση. Πάντα μέσα στα όρια του καπιταλιστικού συστήματος, βέβαια, και χωρίς τη δυνατότητα αμφισβήτησής του. Να λαμβάνουν αποφάσεις που βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα, τα οποία οι μελλοντικοί μας εργαζόμενοι θα τα δέχονται άκρητα, χωρίς ουσιαστική ικανότητα να κρίνουν την ορθότητά τους. Να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να λειτουργούν αυτόνομα στη σχολική τάξη και στη ζωή τους, να αποκτήσουν αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση, ενσυναίσθηση και ενθεκτικότητα, ώστε να είναι ικανοί να συνδέονται και να επικοινωνούν με τους άλλους. Να αναγνωρίσουν αξίες και να συνειδητοποιήσουν αρχές, ώστε να αποκτήσουν συνέστηση ευθύνης και να προετοιμαστούν ως ενεργοί πολίτες. Αξίες φενάκι, που θα τους κρατούν ομήρους ως μέλη αντιδραστικών οργανισμών, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και τόσοι άλλοι. Τέλος, να συμμετέχουν σε δρόμενα και πρακτικές που παραπέμπουν στην ανάγκη ενεργοποίησης όλων για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της εποχής μας, που απασχολούν όλες τις σύγχρονες κοινωνίες. Κατασπατάληση φυσικών πόρων, προσφυγιά, μόλυνση, επιδημίες και άλλα. Η ατομική ευθύνη και η προσωπική στάση ζωής θα είναι τελικά αυτές που θα ευθύνονται για όλα αυτά τα προβλήματα και όχι το σύστημα εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Ένας ακόμη βασικός διδακτικός προσανατολισμός των νέων προγραμμάτων σπουδών είναι η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών ως εργαλείων έρευνας και μάθησης σε όλο το εύρος τους. Αυτό συνιστάται και από πρόσφατη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Digital Education Action Plan 2021-27, που θέτει ως στόχο κάθε τάξη ως το 2027 να είναι ψηφιακή, και αυτό αφορά υποδομές, περιεχόμενο και πρακτικές. Όλα τα παραπάνω έρχονται να ακουμπήσουν πάνω στις προϋποθέσεις που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν επισφραγίσει με έρευνες διακρατικοί καπιταλιστικοί οργανισμοί, όπως και η PISA που μας απασχολεί τελευταία, σχετικά με τις δεξιότητες και ικανότητες του πολίτη του 21ου αιώνα. Αυτές περιλαμβάνουν επικοινωνία στη μητρική γλώσσα, επικοινωνία σε ξένες γλώσσες, μαθηματική ικανότητα, βασικές ικανότητες στην επιστήμη και την τεχνολογία, ψηφιακή ικανότητα, μεταγνωστικές ικανότητες, ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη, πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα και πολιτισμική συνείδηση και έκφραση. Τι παρατηρούμε σε αυτές τις τρεις γραμμές? Η γνώση έχει πάψει να είναι το ζητούμενο. Αυτό που έχει τελικά σημασία είναι οι μελλοντικοί εργαζόμενοι να έχουν βασικές ικανότητες και να μπορούν να καταλάβουν λίγη επιστήμη και λίγη τεχνολογία. Άλλωστε, το παραδέχονται και οι ίδιοι συγγραφείς των προγραμμάτων. Τα νέα προγράμματα σπουδών, αναφέρουν, έχουν ως αφετηρία τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η έμφαση μετακινείται από το γνωστικό αντικείμενο, από τους διδάσκοντες και τη διδακτική διαδικασία, προς τους μαθητές και τα προσδοκόμενα αποτελέσματα μάθησης. Επιδιώκεται στην ουσία μια αντίστροφη πορεία σχεδιασμού.
Η βάση τώρα θα είναι τα μαθησιακά αποτελέσματα. Όλες οι υπόλοιπες παράμετροι εξαρτώνται από τον καθορισμό αυτών. Ταυτόχρονα, οι εκπαιδευτικοί προτρέπονται να διδάξουν με όποια σειρά επιθυμούν τα κεφάλαια του σχολικού βιβλίου, μιας και είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών τους, και να γνωρίζουν προκαταβολικά ότι δεν χρειάζεται να καλύψουν όλη την ύλη, αφού παραδέχονται πως είναι πάρα πολύ. Μην ξεχνάμε πως διατίθενται 3 ώρες διδασκαλία την εβδομάδα για το μάθημα των φυσικών, τόσο στην 5η όσο και στην 6η τάξη, ενώ παραμένουν με 1 ώρα τα θρησκευτικά, που έχουν ξεκινήσει ως 2 ώρο μάθημα τα 2 προηγούμενα χρόνια. Ως πλεονέκτημα των υπαρχόντων προγραμμάτων σπουδών, καθώς και στα νέα, αναφέρεται από τις συγγραφείς η πραγματοποίηση πολλών πειραμάτων από τους ίδιους τους μαθητές και σε όλες τις φάσεις της διδασκαλίας. Το τετράδιο εργασιών του μαθητή είναι διαρθρωμένο με φύλλα εργασίας που καθοδηγούν τους μαθητές βήμα-βήμα ώστε να διεξάγουν τα προτινόμενα πειράματα. Μάλιστα, χρησιμοποιούνται απλά καθημερινά υλικά προκειμένου, όπως υποστηρίζουν, οι μαθητές να μπορούν να τα επαναλαμβάνουν και στο σπίτι τους και να έχουν εύκολη πρόσβαση σε αυτά. Τι ισχύει στην πραγματικότητα? Το Υπουργείο πάβει να φέρει την ευθύνη για δημιουργία και συντήρηση αιθουσών εργαστηρίων φυσικών επιστημών. Δεν υπάρχουν ανάγκες για αγορά εργαστηριακού εξοπλισμού, αφού ακόμα και τα απλά υλικά, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, ζητείται από τους μαθητές να τα φέρουν από το σπίτι τους. Έτσι, σήμερα, μόνο το 16% των δημοτικών σχολείων διαθέτουν εργαστήριο φυσικών επιστημών. Όλα λαμβάνουν χώρα στην ίδια αίθουσα, στα ίδια θρανία, που γίνονται όλα τα μαθήματα, που τα παιδιά μετά τρώνε στο ολοήμερο, που περνούν σχεδόν το 1/3 της ημέρας τους. Τα πειράματα πραγματοποιούνται με τους μαθητές να εργάζονται σε ομάδες, έχοντας διακριτούς όμως ρόλους. Άλλοι κατασκευάζουν την πειραματική διάταξη, άλλοι κάνουν την παρατήρηση και τις μετρήσεις και άλλοι σημειώνουν και εξάγουν τα συμπεράσματα. Γύρω από 1-2 θρανία, χωρίς χώρο, χωρίς χρόνο και με τον εκπαιδευτικό σε ρόλο παρατηρητή, που παρεμβαίνει μόνο εφόσον τον καλέσουν. Έπειτα από κάθε πείραμα, οι μαθητές επιχειρούν να εξάγουν το συμπέρασμα, τη θεωρία, χρησιμοποιώντας τις προτινόμενες λέξεις κλειδιά. Εδώ έχουμε ένα άλμα. Οι μαθητές παρατηρούν τα φαινόμενα που μελετούν σε κάθε ενότητα, μέσω των πειραμάτων, γράφουν το συμπέρασμα, που τις περισσότερες φορές προκειμένου να γραφτεί ορθά, χωρίς επιστημονικές παρανοήσεις, αλλά και λόγω της χρονικής πίεσης, τους το υπογορεύει τελικά ο εκπαιδευτικός. Όμως τι γίνεται, δεν τα εξηγούν. Εξετάζουν το πώς πραγματοποιούνται οι διαδικασίες στην υλική πραγματικότητα, παρατηρούν τις μεταβολές της ύλης, αλλά δεν εξετάζουν το γιατί, δεν διερευνούν την ουσία των φαινομένων. Εύκολα λοιπόν, οι προϋπάρχουσες αντιλήψεις τους μπορούν να ενισχυθούν με μια αληθοφανή επιστημοσύνη, ειδικά όταν θα κληθούν να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους έξω από το σχολικό πλαίσιο στην καθημερινότητά τους. Όλα τα παραπάνω δεν είναι τυχαία. Δεν πρόκειται για αστοχίες που θα διορθωθούν. Αντίθετα, είναι η εφαρμογή του ερευνητικά εξελισσόμενου διδακτικού μοντέλου που παρουσιάζεται στα βιβλία του δασκάλου και της 5ης και της 6ης τάξης. Σύμφωνα με το οποίο τα φαινόμενα ανάγονται σε προβλήματα, τα οποία οι μαθητές καλούνται να τα απειλήσουν αυτόνομα και με τον εκπαιδευτικό παρατηρητή, όπως είπαμε. Επιπλέον, η επιστημονική γνώση στο βιβλίο του μαθητή παρατίθεται ως επιπλέον εγκυκλοπαιδικά στοιχεία, που όμως παρουσιάζονται μαζί με αποσπάσματα λογοτεχνικών κειμένων, πίνακες ζωγραφικής, μύθους και λίγο από μικρόκοσμο. Οι οδηγίες είναι πάλι σαφείς. Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν ποια αποσπάσματα θα μελετήσουν, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους. Το ερευνητικά εξελισσόμενο διδακτικό μοντέλο δεν αποτελεί καινοτόμο διδακτική μεθοδολογία. Στην ουσία, μιλάμε για τον κονστρουκτιβισμό, που έχουν υιοθετήσει εκπαιδευτικά συστήματα μιας σειράς χωρών, Ηνωμένες Πολιτείες, Φινλανδία, Αυστραλία. Ο κονστρουκτιβισμός αρνείται τη δυνατότητα του ανθρώπου να γνωρίσει την αντικειμενική πραγματικότητα. Η γνώση δεν εξετάζεται ως αντανάκλαση της πραγματικότητας, παρά μόνο ως νοητική κατασκευή του υποκειμένου, στην περίπτωσή μας του μαθητή. Αντίστοιχα, η μάθηση δεν είναι τίποτα άλλο από την προσπάθεια του μαθητή να προσδώσει το δικό του νόημα για τα αντικείμενα και κατ' επέκταση και για τον κόσμο. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Κουθασανά σε παλιότερη έρευνά της για τα σχολικά προγράμματα, την εποχή που η επιστήμη προχωράει με αλματώδεις ρυθμούς, η επιστημονική γνώση στο σχολείο αμφισβητείται. Με συνέπεια, οι μαθητές να οδηγούνται στο σκοταδισμό και να μην αποκτούν τα αναγκαία εφόδια για τη ζωή τους. Μέσα σε αυτό το σκοταδιστικό τοπίο, ο μαθητής είναι πιο εύκολο να αντικαταστήσει την παλιότερη δική του αντίληψη με μια νέα, πάλι δική του αντίληψη, παρά με αυτή που το επιβάλλεται από τρίτους. Συμφωνούμε ότι οι μαθητές έρχονται στο σχολείο με κάποιες προαντιλήψεις για τα φαινόμενα.
Αν αφήσουμε όμως τους μαθητές αυτόνομα να καταλήξουν σε συμπεράσματα, χωρίς την καθοδηγητική παρέμβασή μας, η οποία, για να μην παρεξηγηθούμε, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι βάζουμε τους μαθητές να παπαγαλίσουν το συμπέρασμα, τότε το μόνο που θα καταφέρουμε στο τέλος του μαθήματος είναι να έχουν οι μαθητές μια νέα δική τους αντίληψη, στην οποία θα συνυπάρχουν αρμονικότατα η παλιά και η νέα γνώση. Ένα κράμα προαντίληψης και επιστημοσύνης. Για να κατανοήσει το παιδί τη φύση, πρέπει να αφομοιώσει βαθμία τις επιστημονικές έννοιες στο σχολείο. Εκεί ακριβώς διαπιστώνει κανείς ένα από τα πολλά προβλήματα του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Την ασάφεια στον προσδιορισμό πολλών επιστημονικών εννοιών ή και την πλήρη απουσία μιας σειράς ορισμών από τα σχολικά βιβλία. Ο μαθητής διαμορφώνει στο νου του τις επιστημονικές έννοιες στο πλαίσιο της σχολικής διδασκαλίας, μέσα από τη δραστήρια συνεργασία με τον εκπαιδευτικό. Η σειρά με την οποία θα του παρουσιάζονται οι έννοιες, ο τρόπος που συσχετίζονται, η εμβάθυνση στο περιεχόμενό τους, παίζουν σημαντικό ρόλο στην κατανόηση και την αφομοίωσή τους. Στους μαθητές παρέχονται τα συμπεράσματα της έρευνας, αλλά θα πρέπει να γνωρίσουν και την ιστορία της επιστήμης. Να αντιληφθούν ότι η γνώση μας για τον κόσμο είναι αποτέλεσμα μακρόχρονης διαδικασίας, συνεργασίας πολλών ανθρώπων και πάντα σχετιζόμενες με την εργασία πάνω στη φύση. Οι επιστημονικές έννοιες αναπτύσσονται παράλληλα μαζί με την κοινωνία. Ο κόσμος που καλούνται να γνωρίσουν είναι υλικός. Συνεπώς, οι πρώτες έννοιες που πρέπει να αφομοιώσουν είναι η ύλη και τα υλικά συστήματα. Ωστόσο, από τα σχολικά βιβλία, οι μαθητές αποκτούν μια παραμορφωμένη εικόνα. Στο περιοδικό Θέματα Παιδείας διαβάζουμε. Στα σχολικά εγχειρίδια, η ύλη θεωρείται μόνο ότι έχει μάζα και αποσιωπάται η γνώση ότι και τα παιδεία είναι ύλη. Η ενέργεια παρουσιάζεται σαν μια άειλη οντότητα που αποτελεί την άλλη όψη της ύλης, ενώ το σύμπαν θεωρείται πεπερασμένο στο χώρο και στο χρόνο ως δημιούργημα της μεγάλης έκρηξης. Δεν αναφέρεται όμως ότι πρόκειται για μια από τις ερμηνείες που έχουν προτείνει κάποιοι επιστήμονες και ότι υπάρχει και η άποψη του διαλεκτικού υλισμού, που υποστηρίζει ότι η ύλη είναι αδημιούργητη, άφθαρτη, άπειρη σε έκταση, σε διάρκεια, σε ποικιλία και σε πολυπλοκότητα. Αντίστοιχα, η ύλη δεν έχει μέτρο. Μπορούμε να μετρήσουμε μόνο συγκεκριμένα φυσικά μεγέθη, όπως τον όγκο ή τη μάζα κάποιου σώματος. Εκφράσεις όπως ποσότητα της ύλης που συναντάμε στα σχολικά βιβλία δεν έχουν κανένα νόημα. Το ερώτημα πόσα άτομα περιλαμβάνει κάποιο υλικό σύστημα έχει, αλλά όχι και το πόση ύλη που διαβάζουμε στο βιβλίο της πέμπτης τάξης. Παρόμοια λάθη και παρερμηνίες συναντούμε στα κεφάλαια της θερμότητας, της ενέργειας, του ηλεκτρισμού. Οι εκπαιδευτικοί, ακόμα και στα πλαίσια αυτού του συστήματος, οφείλουμε να αντιπαλέψουμε κάθε τι αντιεπιστημονικό, σκοταδιστικό συναντούμε στα σχολικά εγχειρίδια. Απαιτείται προσπάθεια, επιμονή και καλή προετοιμασία της διδασκαλίας μας. Σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να αναμετρηθούμε και με τις προσωπικές μας αδυναμίες, αφού σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσής μας έχουμε διαποτιστεί από ιδεαλιστικές θεωρίες. Η γνώση είναι δύναμη και είναι υποχρέωσή μας να διδάξουμε την αντικειμενική επιστημονική αλήθεια στους μαθητές μας. Ότι ο κόσμος είναι υλικός. Ότι υπάρχει πολυμορφία και ιδιομορφία στις διάφορες μορφές της ύλης, όπως και στη σχέση ανάμεσά τους. Ότι η ύλη είναι ανεξάντλητη και σε διαρκή κίνηση. Ότι ο κόσμος χαρακτηρίζεται από υλική ενιαιτότητα. Να τους διδάξουμε τη διαλεκτική της φύσης. Τη σχέση ανάμεσα στα διάφορα φαινόμενα, ανάμεσα στο αίτιο και το αποτέλεσμα. Την αναγκαιότητα και το τυχαίο, πώς εξαρτώνται τα φαινόμενα από τις συνθήκες στις οποίες εμφανίζονται, τον νόμο της ενότητας και πάλι των αντιθέτων, τον νόμο του περάσματος από τις ποσοτικές αλλαγές στις ποιοτικές. Να γνωρίσουμε στους μαθητές μας τον διαλεκτικό υλιστικό χαρακτήρα της διαδικασίας της γνώσης. Να γίνει σαφές πως η πρακτική είναι η πηγή της προόδου της γνώσης και κριτήριο της ορθότητάς της. Η ικανοποίηση των αναγκών της εργασίας είναι ο σκοπός της γνώσης και πως τελικά η ανθρώπινη εργασία και η παραγωγή συνέβαλαν και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της φυσικής. Να συζητάμε με τους μαθητές μας το ρόλο της φυσικής στην παραγωγή μέσα στις συγκεκριμένες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες, καθώς και να τους ασκούμε στην τοποθέτηση και στην κριτική αντιμετώπιση των προβλημάτων της εποχής μας και των τρόπων επίλυσής τους. Εμείς αγωνιζόμαστε για ένα σχολείο που θα έχει στο κέντρο τον μαθητή και στόχο την ολόκληρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Σκοπός της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών στο σχολείο πρέπει να είναι η σταθερή γνώση και κατανόηση του νομοτελειακού χαρακτήρα των διαφόρων φυσικών διεργασιών, η απομυστικοποίησή τους, η καλλιέργεια της τάσης να αναζητάται η αιτιακή συσχέτιση μεταξύ των διαφόρων φυσικών φαινομένων.
Η πολυμορφία της υλικής πραγματικότητας στη βάση της ενότητάς της, όπως αυτή εκδηλώνεται στα πεδία των φυσικών επιστημών. Η ανάδειξη του εξελικτικού χαρακτήρα των διαφόρων διεργασιών, η ιστορικότητα και η αντικειμενικότητά τους, η αλληλεξάρτηση και η αλληλοσυσχέτισή τους. Μέσα από αυτή τη διαδικασία καλλιεργείται η ικανότητα για ορθολογική σκέψη και εργασία, η ικανότητα να κατανοείται το ανεξάντλητο των δυνατοτήτων παρέμβασης του κοινωνικού ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον, ώστε να ικανοποιούνται διαρκώς διευρυνόμενες κοινωνικές ανάγκες. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Κουθασανά σε άλλο σημείο, προκειμένου να κατανοηθεί ο κόσμος και για να εξηγηθεί βάση των ανακαλύψεων των φυσικών επιστημών και όχι με βάση μεταφυσικές προκαταλήψεις ή υποκειμενικές αντιεπιστημονικές απόψεις. Θα πρέπει το μάθημα των φυσικών επιστημών να επικεντρώνεται σε ένα δραστικό, παραγωγικό, με την έννοια του εξελικτικού πυρήνα θεμελιωδών γνώσεων, καθώς και νόμων και σε αντίστοιχες βασικές επιστημονικές μεθόδους, έτσι ώστε να είναι ικανή η κατανόηση σημαντικών εφαρμογών των φυσικών επιστημών στη ζωή του ανθρώπου και να διαμορφώνεται μια αντίληψη για τον κόσμο βασιζόμενη στις φυσικές επιστήμες. Επομένως, το αναλυτικό πρόγραμμα των φυσικών επιστημών πρέπει να αναδείχνει την πραγματική θέση που κατέχουν οι φυσικές επιστήμες και η τεχνική στη ζωή των ανθρώπων, στην υλική παραγωγή, στην πνευματική κουλτούρα και μια σύγχρονη εικόνα του κόσμου. Σε αυτή τη διαδικασία, ο δάσκαλος δεν είναι παρατηρητής, έχει κυρίαρχο ρόλο. Δεν σημαίνει αυταρχικό δασκαλοκεντρικό μοντέλο, αλλά μεταδίδει τη γνώση που συσσωρεύτηκε από τη μακρόχρονη πρακτικοθεωρητική δράση του ανθρώπου. Στην πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για το ενιαίο 12χρονο σχολείο, γίνεται σαφές πως μόνο με αυτή την αντιμετώπιση του μαθήματος των φυσικών επιστημών θα αντιμετωπίζεται ο κίνδυνος από τη μια η ανάπτυξη της επιστήμης να θεωρείται πανάκια, να αποξενώνεται από τον κοινωνικό χαρακτήρα και προσδιορισμό της και τελικά να αντιμετωπίζεται ως έχουσα αυταξία, γνώση για τη γνώση. Από την άλλη, εξαιτίας του ότι η σύγχρονη επιστημονική γνώση έχει όλο και πιο σύνθετο χαρακτήρα και μοιάζει όλο και πιο αποσπασμένη από την πρακτική δραστηριότητα, χωρίς φυσικά κάτι τέτοιο να ισχύει, θα αντιμετωπίζεται ο κίνδυνος ο μαθητής να αποξενώνεται από αυτήν, να μην αντιλαμβάνεται το δρόμο που οδηγεί στην ανακάλυψή της, το πώς οι βάσεις της επιστημονικής γνώσης που αποκτά ολοκληρώνονται στο οικοδόμημα της σύγχρονης επιστήμης και τεχνολογίας. Είναι επίσης αναγκαίο να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στη συγγραφή βιβλίων βασισμένων σε ένα τέτοιο ενιαίο πρόγραμμα. Σε αυτό το σχολείο θα αντιλαμβάνονται τελικά οι μαθητές ότι τα μαθήματα των φυσικών επιστημών είναι για όλους και χρειάζονται σε όλους, καθώς ο άνθρωπος είναι αναπόσπατο στο κομμάτι της φύσης, ζει και δρά ως μέρος της. Ότι υπάρχει αλληλεπίδραση παραγωγής και επιστήμης και ότι αυτή εκφράζεται και με την ανάπτυξη του τεχνικού και του πνευματικού πολιτισμού. Ότι η παραγωγική διαδικασία προχωρά με τη γνώση των φυσικών νομοτελειών, μέσω των οποίων ο άνθρωπος αναπτύσσει τεχνικές που του δίνουν νέες δυνατότητες επίδρασης στο περιβάλλον για την καλυτέρευση της ζωής του. Σας ευχαριστώ.